Λοιπόν, πάμε παραδίπλα. Από Ιεράπετρα πάμε στη Θεία. Ποια είναι η πιο αγαπημένη σου παραλία στη Θεία? Ξηρόκαμπος. Έλα, μου πήρε την παραλία που ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Και για την ακρίβεια είναι τα κρινάκια στον Ξηρόκαμπο. Εντάξει. Άμα σου ξαναπώ τίποτα. Ό,τι του πω το χρησιμοποιεί εναντίον μου, παιδιά. Δεν υπάρχει. Άστο, πόσες φορές πηγαίνω. Άστο, τι ό,τι μου πει. Είναι απίθανο αυτό. Την αγαπάμε και οι δυο. Ναι, είναι απίθανη, απίθανη, απίθανη. Να ρωτήσουμε για τον επόμενο καλεσμένο μας. Ποια είναι η αγαπημένη του παραλία? Θα πει την κεντρική παραλία στη Σιτία, πιστεύω. Δεν ξέρω, όμως θα ρωτήσουμε. Μπορεί να πει το Μόχλο. Κύριε Λιμπερίου, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αγαπάτε την περιοχή μας. Φυσικά όλες οι παραλίες της περιοχής μας έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είναι πολύ όμορφες. Μπορώ να πω ότι και εγώ αγαπάω τον Ξηρόκαμπο και μου αρέσει πολύ η διαδρομή από τη Ζήρο που κάνει έτσι το δρόμο σαν φίδι με τις στροφές και βλέπεις από κάτω το απέραντο γαλάζιο και το μισάκι στη μέση. Όταν κοιτάς από ψηλά πραγματικά είναι μια ζωγραφιά. Όταν βέβαια κατεβαίνεις και κάτω είναι ακόμα πιο όμορφα. Γιατί δεν είχε σήμα το κινητό. Ναι, έτσι. Εγώ θα πω και μια άλλη παραλία. Ποια? Ερημούπολη. Μπορώ να πάρω και δεύτερη επιλογή. Και Ερημούπολη. Ναι. Λοιπόν, και η Μαριδάτη και το πάει όλο. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Και Κουρεμένος και όλη, ναι, όλη αυτό, σειρά από εκεί πέρα. Έχετε προετοιμαστεί, οι παραλίες είναι εντάξει, η σεζόν ξεκινάει. Αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει δηλαδή και στη Σιτία. Η σεζόν όσον αφορά τους σιτιακούς για την πρόσβαση στην παραλία και τις βουτιές του έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Να πούμε ότι ο Δήμος Σιτίας προετοιμάζεται για να είναι όλες οι παραλίες όπως πρέπει για τους επισκέπτες. Να θυμίσουμε ότι και πέρσι είχαμε αύξηση στις γαλάζιες σημαίες, κάτι που μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους. Πέρσι στην κεντρική παραλία της Σιτίας είχαμε και το ειδικό όχημα που ήταν αμαξίδιο για ατόμου, για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και ηλικιωμένους, ώστε να έχουν πρόσβαση στην παραλία, γιατί κανείς δεν πρέπει να μένει απ' έξω, όλοι πρέπει να απολαμβάνουν αυτά τα στοιχεία. Να πούμε ότι προσπαθούν όλες οι περιοχές και το νότιο κομμάτι, αλλά και το ανατολικό, όπως είναι ο Κουρεμένος, το ΒΑΗ, που διαχειρίζεται από τη μονομετοχική εταιρεία του Δήμου, ώστε να είμαστε έτοιμοι. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι πάμε καλά στις κρατήσεις και ευελπιστούμε να έχουμε ένα πετυχημένο καλοκαίρι και ήσυχο, παρόλο που στη γειτονιά μας γίνονται πολλά έτσι περίεργα τελευταία. Κύριε Λιμπερίου, να πούμε και κάτι, γιατί βγήκε και μια ανακοίνωση διευκρινιστική σήμερα από το Δήμο Σιτίας για την παραλία στο ΒΑΗ, γιατί είχε γίνει έτσι ντόρος τις προηγούμενες μέρες με τις απάτητες παραλίες, γιατί είδαμε και το ΒΑΗ μέσα στη λίστα. Λοιπόν, έβγαλε μια ανακοίνωση ο Δήμος Σιτίας που λέει ότι ουσιαστικά δεν αφορά τη γνωστή παραλία στο ΒΑΗ, είναι έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, εάν κάποιος πάρει τις συντεταγμένες που υπήρξαν στη σχετική ανακοίνωση και τις βάλει σε ένα site όπως είναι αυτό του κλιματολογίου, μπορεί να δει ότι η παραλία που αφορά, για παράδειγμα, και λέει είναι αυτή που είναι της Ιόνας και είναι ένας υδροβιότοπος, υγρότοπος, όπου πραγματικά όλοι θέλουμε να προστατευτεί. Από εκεί και έπειτα όμως. Άρα η Χιόνα είναι που μπαίνει στις απάτητες. Σωστά, σωστά. Ένα συγκεκριμένο μέρος της Χιόνας. Όχι ολόκληρη παραλία. Από εκεί και πέρα, όλοι φυσικά θέλουμε να είναι ελεύθερη πρόσβαση για όλο τον κόσμο, για τους επισκέπτες, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι και πολλοί επισκέπτες αυτοί οι οποίοι θέλουν το οργανωμένο κομμάτι. Να θυμίσω ότι στην περιοχή της Σιτίας, στο Δήμο Σιτίας, όπου έχουμε γύρω στις 10-12 παραλίες έτσι πολύ γνωστές, μόνον τρεις είναι αυτές οι οποίες είναι οργανωμένες. Είναι η κεντρική παραλία της Σιτίας, η παραλία στο ΒΑΗ και ένα μέρος της παραλίας στον Ξηρόκαμπο. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί το ελεύθερο, το ανοργάνωτο, με την ομπρέλα του, με την ψάθα του, όπως κάναμε όλοι όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Βέβαια. Ναι. Μα πού, μπορεί να πάει παντού, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι πάντως για τη γνωστή παραλία στο ΒΑΗ. Κανονικά θα είναι εξαπλώστρες, δεν αλλάζει κάτι. Αυτό να διευκρινίσω. Ακριβώς. Και ίσα-ίσα από τη στιγμή που η συγκεκριμένη παραλία διαχειρίζεται, προστατεύεται από το Δήμο Σιτίας και από την εταιρεία που σας είπα προηγουμένως, είναι κάτι το οποίο έχει φύλακα στην είσοδο. Οπότε όταν έρθει το απόγευμα, λέει, δεν δεχόμαστε άλλους επισκέπτες, έτσι προστατεύουμε και το ίδιο το δάσος. Να πούμε ότι υπάρχει καθαρισμός παραλίας, επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει διαχείριση στο ντουζ, όπου φέτος έχουμε μια δύσκολη χρονιά όσον αφορά το νερό και νομίζω ότι θα είμαστε κοντά και σε αυτό το κομμάτι, όπως και στην κεντρική παραλία της Σιτίας, όπου ο Δήμος εξετάζει διάφορες μεθόδους ώστε να γίνει εξοικονόμηση νερού και να μην υπάρχει σπατάλη. Ακόμα και κερματοδέχτης, ας πούμε.
Δεν θα έλεγα ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί ο δήμαρχός μας, ο κύριος Δερβάκης, δεν έχει έτσι σαν στόχο τα εισπρακτικά μέτρα, αλλά την διαχείριση. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να έχουμε κάποια μπουτόν όπως είναι στα αεροδρόμια, όπως είναι σε κάποια ξενοδοχεία ή σε κάποιες καφετέρειες, όπου μετά από 30-40 δευτερόλεπτα επιστρέφει η ασφάλεια και κλείνει η βρύση. Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Ωραία, επειδή αναφερθήκαμε πολύ στο ΒΑΙ, κύριε Λιμπερίου, τώρα είμαστε σε μια αναστάτωση γενικότερα για το δάσος, για το φοινικό δάσος. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά αυτό? Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί την περασμένη εβδομάδα ήμουνα παρόν στην συνάντηση που έγινε μεταξύ φορέων της περιφέρειας, των υπηρεσιών όπως την Υπηρεσία Δασών, του τομέα Γεωργίας και φυσικά ο Δήμος Σιτίας, με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, αλλά και αρκετούς αντιδημάρχους, όπου πραγματοποιήθηκε στο ΒΑΗ. Αρχικά να πούμε ότι άμεσα εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 37.200 ευρώ ώστε να γίνουν κάποιες άμεσες ενέργειες από την Υπηρεσία Δασών. Αυτό έφερε αποτέλεσμα, θετικό αποτέλεσμα, και περιορίστηκαν τα σκαθάρια, αν μπορώ να το πω, και οι προσβολές. Και αυτό το απέδειξε και η μελέτη που παρουσίασε ο επιστήμονας ο κύριος Αυδής από τη Θεσσαλονίκη. Να σας διακόψω ότι τον κύριο Αυδή, θα το κάνω τώρα το spoiler, θα τον έχουμε αύριο εδώ στην εκπομπή, θα το φιλοξενήσουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μιας και αναφερθήκα στο όνομά του. Άρα μπορεί να επιβεβαιώσει όσα έγιναν την περασμένη Τετάρτη. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είστε εξειδικευμένο προσωπικό. Ξέρετε, όλοι μπορούμε μέσα από το διαδίκτυο ή με κάποιες αναφορές προσωπικές που μπορεί να έχει κάποιος ένα φίνικα στον κήπο του ή σε μια άλλη περιοχή να έχει μια άποψη. Νομίζω ότι είμαστε τυχεροί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το ΒΑΗ και ο Δήμος Σιτίας αγαπά το ΒΑΗ. Μάλιστα, ο Δήμαρχος είχε επίσκεψη στην Αθήνα με την σχετική γραμματεία ώστε να εξασφαλιστούν τα κονδύλια και λειτουργήσαν τα πράγματα άμεσα. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε το φαινόμενο. Ελπίζουμε ότι θα περιοριστεί. Με τις οδηγίες που έδωσαν οι ειδικοί, θα προχωρήσουμε σε μια μελέτη ουσιαστικά παρακολούθησης, είτε με παγίδες, είτε με ντρόουν, ώστε να το προστατεύσουμε, γιατί αυτό το στολίδι είναι πραγματικά πολύτιμο και για το Δήμο Σιτίας, για την Κρήτη, αλλά και για όλη την Ελλάδα, μιας και είναι και περιοχή προστατευόμενη. Έτσι. Τώρα, κύριε Λιμπερίου, πάμε λίγο και στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, έτσι, να μιλήσουμε για το πλάνο για την παιδεία, την νεολαία και για τα αθλητικά, έτσι. Βέβαια, θέλω εγώ θα ήθελα να μας πείτε και για το γεωπάρκο, γιατί η Σιτία δεν είναι μόνο οι παραλίες και το ΒΑΗ, είναι πολύ σημαντικό και το γεωπάρκο γενικότερα. Το Γεωπάρκο Σιτίας το έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα, το αγαπάμε πάρα πολύ και μάλιστα να θυμίσουμε ότι πέρσι περάσαμε την δεύτερη αξιολόγηση, την τρίτη αξιολόγηση, συγγνώμη, όπου ουσιαστικά έγινε επέκταση των ορίων του Γεωπάρκου σε όλο το διοικητικό όριο του Δήμου Σιτίας. Αρχές Μαρτίου συμμετείχαμε στην Τουρκία μαζί με τον κύριο Βαγγέλη Περάγη, τον συντονιστή του Γεωπάρκου Σιτίας, σε ένα συνέδριο στην Τουρκία, όπου είχαμε μεγάλη και ισχυρή παρουσία και με δράσεις, αλλά και με αναφορές στο Γεωπάρκο Σιτίας. Να πούμε επίσης ότι αρχές Μαΐου, 10-12 Μαΐου, το Γεωπάρκο Σιτίας θα συμμετέχει στην δεύτερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού στα Χανιά, με δικό του περίπτερο, όπου εκεί οι περιπατητές, οι επισκέπτες, οι τουρίστες που θα έρθουν στην περιοχή των Χανίων θα μπορούσαν να πάρουν πληροφορίες και για το Γεωπάρκο της Σιτίας. Από εκεί και έπειτα έχουμε πει πολλές φορές ότι μέσα από τον brand UNESCO προστατεύουμε τις περιοχές μας, αλλά και συνάμα δημιουργούμε την ανάπτυξη που θέλουμε όλοι. Ποια είναι αυτή? Είναι ανάπτυξη η οποία θα είναι με όρους, με κριτήρια. Πάνω απ' όλα θα βάζει τις τοπικές κοινότητες, τοπικές κοινωνίες και όλες αυτή είναι και η έννοια του γεωπάρκου, να αναπτύσσονται στα χωριά και όχι στις πόλεις, στα αστικά κέντρα. Τώρα, αθλητισμός. Μπαίνει ψηλά ο πύχης, κύριε Λιμπερίου? Θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια, όπως κάνω όλο αυτόν τον καιρό που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς, το κομμάτι των εγκαταστάσεων υπάρχει ακόμα κάποιο έλλειμμα στο Δήμο Σιτίας, όπου κοιτάμε να το ξεπεράσουμε, κάτι το οποίο δεν είναι ευθύνη δικιά μας ή της Δημοτικής Αρχής ή των υπηρεσιών. Είναι γεγονός, είναι αποτέλεσμα κάποιων διαδικασιών που έχουν παγώσει κάποια έργα. Από εκεί και έπειτα να πούμε ότι πέρσι εγγενιάστηκε το γήπεδο Beach Volley της Σιτίας. Φέτος, αρχές Μαΐου, 10-12 Μαΐου, την ίδια περίοδο, με την έκθεση στα Χανιά, είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΣΑΠ, όπου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον ναυτικό όμιλο, όπου με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Σιτίας θα έχουμε εδώ πέρα αρκετούς επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους. Ελπίζουμε να τους βοηθήσει ο καιρός και να έχουν ένα καλό πλανάρισμα. Και γιατί μας έχουν πει πολλοί ότι η πίστα της Σιτίας είναι μια πάρα πολύ όμορφη και ιδανική. Ιδανική.
αρχές Αυγούστου θα έχουμε το 3-on-3 μπάσκετ, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια για τρίτη φορά στην παραλία της Ιτίας. Θα έχουμε ξανά κάποιο τουρνουά beach volley. Σε συνέχεια επαφών που έχουμε με αθλητικά σωματεία, κοιτάμε, επειδή φέτος είναι και χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων, μήπως κάνουμε κάτι όσον αφορά το στίβο, αλλά και δράση γενικότερα γύρω από το κόμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Και φυσικά ό,τι έχει να κάνει στο κομμάτι της παραλίας είναι αθλητισμός, και θα είμαστε κοντά σε όσους έχουν ιδέες, αλλά και σε όσους θέλουν να συμμετέχουν και να το υποστηρίξουμε. Ένα τουρνουά σέρφινγκ στον Κουρεμένο. Έχετε Κουρεμένο. Εκεί δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει όλο αυτό? Και σχολή ενδεχόμενα. Έχει γίνει μια επαφή από πέρσι, αλλά υπήρξαν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι. Γιατί όπως γνωρίζετε, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το καλύψει ένας Δήμος και δεν μπορεί να το αναλάβει είτε κάποιοι υπηρεσιακοί είτε μόνο εθελοντές. Uh-huh. Πιστεύουμε ότι με μια επικοινωνία που έχουμε και είναι σε καλό επίπεδο με την τοπική κοινότητα Παλαικάστρου, uh-huh, αλλά και με κάποιους οι οποίοι έχουν εμπειρία στον χώρο, να μπορέσουμε να διοργανώσουμε κάτι. Άλλωστε, παραδοσιακά το Σεπτέμβριο πραγματοποιείται στην φανερωμένη της Ιτίας ένα διαγωνισμό σερφ, ένα διήμερο είναι, όπου και εκεί το στηρίζει ο Δήμος Ιτίας και ο Οργανισμός Αναπτύξης Ιτίας, αλλά και η μονομετοχική εταιρεία. Έτσι. Έχετε πολλά, πολλά πλούσιες δράσεις, πολλά να κάνετε. Σας ευχαριστούμε. Θέλουμε τα παιδιά να είναι κοντά στον αθλητισμό. Θέλουμε να είναι οι επισκέπτες κοντά στον αθλητισμό. Η Σιτία μπορεί να είναι επισκέψη με όλο τον χρόνο που έχουμε πει αρκετές φορές. Και ο αθλητικός τουρισμός είναι κάτι το οποίο μπορεί να το προσφέρει. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, έχει αέρα στη Σιτία σήμερα? Τώρα το απόγευμα έκοψε, αλλά αύριο περιμένουμε 7 με 8 μποφόρ νοτιά. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν θα βλέπουμε καθόλου στον ορίζοντα. Μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιπερίου. Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Και σε εσάς.